μονάδες και την προβολή των μονάδων πάνω στην και αυτό είναι το τμήμα Β, στο οποίο δεν υπάρχει εκτός από την περίπτωση του Αγίου Παντελεήμονα και νότια μιας μικρής κατάρτισης, όλη η άλλη περιοχή είναι ελεύθερη. Οι κάρτες αυτοί δεν θα πω σε λεπτομέρειες, ουσιαστικά δείχνουν τι είναι η ζώνη και ποια είναι η κατάρτιση των μονάδων εντός της ζώνης. Αυτό είναι λοιπόν ζώνη και αυτές είναι μονάδες εντός της ζώνης. Η υπόλοιπη ζώνη είναι ελεύθερη προς άλλες χρήσεις, χρήσεις βέβαια συμβατές με την ασφάλεια των μονάδων και, τις περιβαλλοντικές συνθήκες της περιοχής. Και όπως είπαμε προηγουμένως, η αλληλεία επιτρέπεται σε όλο τους το φάσμα. Δεν θα πω τώρα να τρέξω όλες. Εδώ είναι όλες οι ζώνες, όλες οι μονάδες της ΟΑΗ, αναλυτικά αναζώνη. Δεν νομίζω ότι έχει νόημα, απλά τα τρέχω έτσι για να δείτε ότι σε όλες τις περιοχές ισχύει το ίδιο. Υπάρχουν οι αντίστοιχοι πίνακες. Οι πίνακες αυτοί είναι, έχουν υιοθετηθεί και στις ΠΕ και στο προεδρικό διάταγμα. Οπότε και πάλι δεν είναι το η δική μας θέση, είναι η θέση πλέον και η καταγεγραμμένη άποψη του κράτους ή αμέσως του προεδρικού διατάγματος στο οποίο ψηφίστηκε. Μετά την ψήφιση του προεδρικού διατάγματος υπάρχουν πάρα πολλοί περιορισμοί για τη λειτουργία του φορέα και των μονάδων. Περιβαλλοντική περιορισμή. Λοιπόν, θα υπάρχει ένα εκτενές σύστημα δημοσίευσης περιβαλλοντικών παραμέτρων, τις οποίες θα δημοσιοποιούνται όλα αυτά τα στοιχεία και θα καταγράφονται και θα εκτιμάται κάθε φορά η κατάσταση του υποσυστήματος. Θα ήθελα να δω πολλές άλλες δραστηριότητες να έχουν μια αντίστοιχη θεσμοθετημένη διαδικασία για να παρακολουθούνται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Σε άλλα ειδικά πλαίσια, όπως είναι το ειδικό πλαίσιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, δεν υπάρχουν τέτοιες καταγραφές ή υποχρεώσεις. Η ευθύνη είναι του φορέα, άρα λοιπόν υπάρχει ένα κεντρικό όργανο πλέον το οποίο λογοδοτεί και είναι υπόλογο έναντι του κράτους και του νόμου για τη τήρηση των κανόνων και των συνθηκών, όπως βέβαια είναι και υπεύθυνη κάθε μονάδα απονόμησης.